Καλησπέρα σε όλους τους αναγνώστες του GameWorld.gr. Ξεκινάει σήμερα ένα εορταστικό, όπως βλέπετε, Q&A των 20.000 αναγραφών. Είναι λίγο μετά τα Χριστούγεννα, οπότε αυτό που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι κονσέρβα. Οι πιο πολλοί είναι σε άδεια, ο Παντελής και ο Γρηγόρης αυτή τη στιγμή, οπότε είμαι μαζί με τη Χριστιάνα και θα κάνουμε μαζί Q&A των 20.000 αναγραφών. Yay, 20.000! Και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από την καρδιά μας που αυξάνεστε και πληθύνεστε. Είναι μια επιβράβευση των όσων κάνουμε, προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο και σας ευχαριστούμε πολύ για την βοήθειά σας. Και γενικά για τα σχόλια, για τα likes, ότι όσο έχει συνεισφέρει ο καθένας σε αυτόν τον καιρό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε για άλλη μια φορά ερωτήσεις, διαγωνισμούλοι, δωράκια και φυσικά να πούμε, νομίζω πρέπει να πούμε από τώρα καλή χρονιά, γιατί όταν θα προβληθεί το βίντεο, όταν θα έχουμε κλείσει 20.000 εγγραφές, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα είναι. Όντως. Οπότε καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε και φυσικά πολύ gaming πάνω απ' όλα. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις ερωτήσεις, αφού πούμε ότι η Χριστίνα τις διαβάζει από το MLS IQ Tab 3G. Ναι, είναι προσφορά της MLS, είναι ελληνικό tablet και θα ακολουθήσει και review γι' αυτό, έτσι. Ακριβώς, θα έχουμε αναλυτική παρουσίαση στο κανάλι μας στο YouTube. Υπάρχουν διάφορες τιμές για το MLS IQ Tab. Η Χριστίνα έχει το 3G, το ακριβό. Και το πιο φθηνό μοντέλο είναι 100 κάτι, νομίζω 120 ευρώ. Ναι. Είναι πραγματικά πολύ φθηνό. Είναι 3G το ακριβό. Το φθηνό είναι απλή έκδοση και κάνει τρομερή δουλειά, ναι. Και έχει Android λειτουργικό. Οπότε ξεκινάμε, σηκώστα. Ξεκινάμε, ναι. Ladies first. Ο Νίκος Γάκιος, Φραπές 2, λέει: ποια είναι η διαφορά των Razer Kraken και των Razer Kraken Pro? Η διαφορά είναι στο μικρόφωνο. Τα Pro έχουν μικρόφωνο, τα Kraken δεν έχουν. Ο Gordadges 2 ρωτάει: πείτε μου πώς λέγεστε στο PSN, να σας κάνουμε άντι, στείλτε μου άντε μένα. Το δικό μου είναι καινούριο PSN, Χριστιάνα Θάνου, είναι αυτό που βλέπεις εδώ. Είναι καινούριο και προσπαθώ τέλος πάντων να ξαναπαίξω τα games που έχω παίξει και στο Lilith Autumn και στον Dara 4 που φάγε μπαν, έτσι ώστε να αποκτήσω τα τρόφις, ενώ ο Μάνος έχει αυτό που είχε εδώ και καιρό, το οποίο είναι... Μάνος γρυπάρες, εγώ είχα βάλει το αμό από την αρχή, οπότε... Hardcore Giant όπως στο Xbox Live. Και του Παντελή είναι Lord Winter. Ο Cordazes έλεγε για το Metal Gear Solid 4, ναι, το είχα προσθέσει μετά με μενού, θεωρώ ότι είναι το καλύτερο που έχει βγει για PS3, προτάγατε για τα αγαπημένα μας games. Ο Παντελίλη 2 λέει: παιδιά, ασχολείστε καθόλου με Neverwinter Online. Πιστεύω κατά τη γνώμη μου το καλύτερο RPG αυτόν τον καιρό. MMORPG εννοείς. Ναι. Και επίσης το Elder Scrolls Online θα είναι τζάμπα, θα πληρώνει το game account ή μόνο το account. Το Neverwinter Online το είχαμε παίξει. Είχαμε παίξει σε ένα από τα παλιά μας βίντεο. Γενικά στο Game World παίζουμε το Neverwinter Online και ο Λόλας και ο Παντελής και εγώ. Και γενικά άλλοι από το Community Support έχουμε παίξει πολύ. Βέβαια, εγώ το έχω παρατήσει τώρα γιατί παίζω άλλα games. Είναι αρκετά καλό. Είναι και free to play. Είναι free to play, ναι. Το πιο σημαντικό. Από τις καλύτερες φετινές κυκλοφορίες. Το The Elder Scrolls Online θα πληρώνεις account κάθε μήνα. Ναι. Δυστυχώς θα είναι συνδρομητικό, αλλά αξίζει. Εφόσον είναι στο κόσμο που έχουμε συνηθίσει τόσο καιρό, σε να παίζει Skyrim αυτό που θέλουμε τόσο καιρό. Να παίζει Skyrim online με τους φίλους σου. Είναι μορφή! Είναι μορφή! Βέβαια! Έχει και οπτικές ίνες! Ναι! Συνδέεται με τις οπτικές ίνες, κύριε Άι Βασίλης. Το κάνει hotspot εδώ, σπίτι του, για να έχει ίντερνετ. Πριν γιατί δεν στα... Πριν σταμάτησε, τώρα γιατί δεν σταμάτησε. Δεν κάνω πλάκα, μία φορά έπαιξε. Είδε κάμερα τώρα η Βασίλης και είπε να κάνει το κομμάτι του. Εντάξει, το μάθαμε η Βασίλη. Κάτσε εκεί, αναμένος να είσαι εδώ. Κάτσε να χορεύεις χωρίς μουσική. Εδώ. Τι άλλο περιμένατε από το GTA V και δεν υπήρχε στο παιχνίδι και τι θα αλλάζατε? Τώρα αυτό είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, γιατί το Grand Theft Auto 5 όταν βγήκε απλώς κάλυψε όλες τις ανάγκες μας, ό,τι θέλαμε ήταν μέσα. Θες τα heists, θες τις αλητίες που κάνεις με τους φίλους σου, το online του που είναι πολύ δυνατό κομμάτι. Το μόνο που θα άλλαζα είναι το lag και τα disconnections στο online, γιατί παρόλο που έχουν περάσει κάποιοι μήνες, δεν έχουν διορθωθεί. Εγώ αυτά θα διόρθωνα. Η ώρα Αλλά είναι. Θα να πω η ώρα για το πρώτο δωράκι Guild Wars 2. Εδώ είμαστε. Heroic Edition, όχι απλά την απλή. Όσοι θέλετε Guild Wars 2, τη διαδικασία την ξέρετε. Subscribe στο κανάλι μας πρέπει να είστε. Like σε αυτό το βίντεο. Και comment από κάτω γράφοντας τη λέξη Guild Wars 2. Η Χριστίνα, αυτό είναι το δώρο των 19.000 εγγραφών. Η Χριστίνα θα σας πει σε λίγο το δώρο των 20.000 εγγραφών. Σε λίγο, μισό λεπτό, μιας και είναι Heroic Edition, να πούμε στα παιδιά τι παραπάνω έχει. Έχει ένα Legacy Armor, ναι.
Έχει ένα mini thrill box. In-game items είναι αυτά, ναι, δεν είναι. In-game items, δεν είναι. Όχι, physical σας, με 18 slots, έτσι. Και έχει και 10 XP boosters. Πείτε ένα horror game, λέει ο Shotka, το οποίο κατάφερε να στρομάξει στο και λίγο. Όχι απαραίτητα με jump scare, αλλά με την ατμόσφαιρά του. Εγώ θα έλεγα Zombie U. Εγώ θα πω το Outlast. Αλλά γενικά υπάρχουν πολλά, όπως Slenderman, το Amnesia. Το Amnesia. Είναι πολλά που τρομάζουν. Και το Amazing for Pigs τώρα που κυκλοφόρησε. Βέβαια το Slenderman δεν με τρόμαξε καθόλου. Ποτέ δεν κατάφερε βασικά αυτό το game να με τρομάξει. Θέλω να το παίξει στο YouTube για να πιστούμε. Εννοείται ότι θα το παίξω. Το επόμενο μήνυμα είναι από Game Maniac. Τέλεια. Ο Δημήτρης Μόφορης. Όχι. Άστο, λοιπόν, θα παίξει το μήνυμα του Μόφορη έτσι. Και δεν μπορούμε να διαβάσουμε τόσο τεράστιο μήνυμα και θα πούμε τα δικά μας. Εσείς διαβάζετε το μήνυμα. Πώς πέρασες τα Χριστούγεννα? Πολύ καλά, εσύ. Στη γιορτή σου. Πω καλά, έφαγα όλη την τούρτα, την έφαγα εγώ. Τη γιορτή σου, δεν είχες γενέθλια? Δεν πειράζει, τούρτα μου πήρε. Έχει φέρνει τούρτα. Ωραία. Εντάξει, και εγώ πολύ καλά. Είχα μια μέρα μετά γιορτή όπως ξέρεις. 25 είναι οι Χριστίνες, Χριστιάνες, 26 Μανόλιδες. Εντάξει, με παρέα βγήκαμε, μπαράκι, χαλαρά. Εντάξει, διαβάσα το μήνυμα του Δημήτρη. Ωραία, συνεχίζουμε. Πάνω στο 33202 λέει: ποιο είναι το καλύτερο boss fight της χρονιάς κατά τη γνώμη σας? Όλες οι απαντήσεις εκτός από σε Nate, τον Armstrong, από τα Λιγκαράζη, θεωρούνται λάθος. Κοιτάξτε μου που εκφράζουν στερεότυπα δικαιώματος ελευθερίας λόγου. Τζόκινγκ. Συμφωνούμε γιατί το Metal Gear Rising είχε τα πιο σπάσο beat boss fights. Ναι. Οι μέρες που είναι δεν μπορούμε. Ναι. Όντως, ναι, δεν μπορούμε να βρίζουμε, αλλά ναι, αυτό ήταν το boss fight που μου σπάσε πιο πολύ τα νεύρα. Αν και γενικά φέτος δεν είδαμε πολλά boss fights. Δηλαδή, το Bioshock Infinite που το έχω λιώσει δεν είχε boss fights στο τέλος. Απλώς έπρεπε να ρίξεις ένα ζέπελιν. Ναι. Ναι. Okay. Ψιλο μποσάκι το λες. Ναι. Ούτε το Battlefield είχε boss fight, δηλαδή δεν βλέπεις ένα τεράστιο κακό του μπανιασμένο. Ναι. Να, τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ο John Van Helsing. Λέει, παίζετε καθόλου το τα δύο? Αν ναι, μπορούμε να παίξουμε μαζί κάποια φορά. Το όνομά μου στο Steam είναι John Van Helsing. Παίζουμε σπάνια, εμένα είναι Hardcore GR. Και εμένα είναι Lilith κάτω από απλά Autumn. Βέβαια να πούμε ότι παίζαμε πάρα πολύ το τα δύο όταν ήταν σε beta, έτσι. Ναι. Θα κάνουμε τουρνά το επόμενο, θέλουμε να είναι το τα δύο. Αντί για League of Legends, γιατί έχουμε κάνει ήδη τουρνά δύο League of Legends, θα προσπαθήσουμε. Ο Dino Sursos 2 ρωτάει, ποια είναι τα τρία καλύτερα RPG κατά τη γνώμη σας? Είναι καλύτερα. Baldur's Gate, Skyrim και Morrowind. Okay. Εγώ Baldur's Gate, Skyrim και Oblivion. Γελάει γιατί είχε συμμετεί να πούμε Diablo 2 τρίτο, αλλά μου την έφερε. Εντάξει. Λοιπόν. Ήταν επίτηδες, όχι, μου αρέσει και το Diablo 2. Το βάλω. Το βάζει στην ισοψηφία τρίτο. Ναι. Λοιπόν, Dino Sursos, όχι, το διαβάσα. Dimitol 2, ποιο είναι το αγαπημένο σας game μέσα στο 2014? Ποιο είναι το αναμένο game σας για το 2014? Ποιο είναι το αναμένο φέτο? Περίμενε. Αυτό είναι, φίλε μου, το αναμένο game για το 2014. Shadow of the Beast στο PlayStation 4, το βλέπεις? Αναμένο, πιο αναμένο δεν γίνεται, το πιο καυτό είναι. Από το πιο πολύ αναμενόμενο θέλω να πει, πες και στο δικό σου. Το Watch Dogs. Φυσικά το Watch Dogs. Τι άλλο θα περίμενα? Το χακίστικο GTA. Και το Watch Dogs είναι τα top. Ο Ηλίας Παναγιωτήτης 2 ρωτάει, ποια ακουστικά της Razer προτείνεται? Kraken Pro, Kraken 7.1 ή Kraken Forged Edition? Κοίταξε να σου πω, τα Kraken Forged Edition είναι πιο πολύ για τους μουσικούς. Οπότε είναι για να ακούσεις μουσική πιο πολύ. Τουλάχιστον έτσι τα έχει πλασάρει η Razer. Εγώ επειδή έχω χρησιμοποιήσει. Α, σαν αυτή! Εγώ επειδή έχω χρησιμοποιήσει και τα Pro και τα 7.1, θα σου πρότεινα τα 7.1 σίγουρα, γιατί έχουν αυτό το surround 7.1 ήχο. Και εκτός από αυτά δεν κουράζουν και τα αυτιά, δεν πιέζουν, όπως μας έχουν πει για τα Pro. Και γενικά είναι πολύ ξεκούραστα. Ο Βάλαρ Μοργκούλης λέει, ποιο είναι το αγαπημένο σε soundtrack από game? Το είχαμε απαντήσει στην προηγούμενη εκπομπή, στο προηγούμενο Q&A. Μάνα στο Σοβούδο Μάτζ 2014, λαφούς μέχρι και γήπεδα έκτισε. Okay. Ο Κωνσταντίνος Μούσης λέει, Μάνο και Παντελή, προφανώς δεν ήξερα ότι θα είμαι και εγώ στο Q&A. Τι division είστε στο League of Legends? Α, γιατί ξέρει ότι εγώ είμαι Diamondάκι. Στο προηγούμενο Q&A σου κι εσύ. Ναι. Επειδή ξέρει ότι είμαι Diamond, γι' αυτό. Α, όχι, έχει πες την αλήθεια του σε Challenger. Τι division, ρε φίλε. Δεν είμαι καν σε division. Είμαι level 17 νου. Αυτό ήταν epic. Γιατί, όχι, δεν ήταν epic, ήταν heroic. Ναι, μπορεί να ήταν heroic. Δεν προλαβαίνω, είμαι level 17. Χριστιανά πάει τώρα να ανέβει Silver 5, γιατί είναι στο Bronze 1. Ναι, είναι στο Chuck να ανέβει.
και ο Παντελής είναι Silver 5. Οπότε θα συναντηθούν τα δύο μεγάλα πνεύματα, όπως καταλαβαίνετε. Ο Nartek 2 ρωτάει, μπορείτε να φτιάξετε ένα guide για beta alpha testing? Πώς και τι πρέπει να κάνει κάποιος να γίνει tester? Επίσης, από PNP RPG αγαπημένο και κάποια πρόταση από κάτι έξω από White Wolf Wizards of the Coast. Δεν έχω κάποιο αγαπημένο pen and paper RPG. Αν θέλεις. Ναι. Ναι. Πρέπει, αυτό πρέπει να το ρωτήσεις στο forum του GameOrGR το συγκεκριμένο που έχουμε pen and paper RPGs. Αλλά για game tester, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι οποιοδήποτε bug βρίσκεις από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο να μπαίνεις στο support forum και να το αναφέρεις. Στο beta testing forum. Αυτό είναι το βασικό, γιατί επιβραβεύουμε έτσι τους developers για την πρόσβαση που μας δώσαν στην beta και τους βοηθάμε να φτιάξουν ένα καλύτερο δυνατό game. Ακριβώς. Ναι. Και πριν διαβάσω την τελευταία ερώτηση, να δείξω και εγώ το δώρο που θα σας δώσω. Είναι άλλη μία τσάντα WWE 2014. Ναι, γράφει Become Immortal. Είναι super cool για να την έχετε μαζί σας στο σχολείο, να κουβαλάτε τα βιβλία σας, λέει και boss. Και αν σας τη σπάσει κάποιος, την αφήνετε και κάνετε κάποιο DDT, γιατί ξέρετε, Lita rules, παρόλο που έχει φύγει. Για να την πάρετε, πρέπει να κάνετε, φυσικά να είστε subscribers στο κανάλι μας, έτσι. Να κάνετε like και να αφήσετε ένα comment που να λέει τσάντα WWE 2014 από κάτω. Διαλέγετε τσάντα ή το Guilders 2. Το Guilders 2 είναι προσφορά της Zegatron. Το ξεφλούδισα λίγο, όποιος το πάει. Και η τσάντα είναι τη συντιμήτη. Ναι, είναι τη συντιμήτη. Και η τελευταία ερώτηση είναι, πες να ξανακάνετε live event LOL. Φίλε George Stank, θα παίζουμε LOL, αλλά τουρνουά, αν εννοείς αυτό, το επόμενο θα είναι τα δύο. Το μεθεπόμενο μπορεί να είναι LOL, θα το δούμε, μάλλον, να δούμε πώς το πάει. Μάλλον εννοεί Gamer TV live. Ωραία. Τι λες, θα ξανακάνουμε. twitch.tv/queen_Χριστιανά. Το κανάλι της Χριστιανά Στάνου, η οποία έχει υποσχεθεί 3 φορές την εβδομάδα League of Legends σε αυτήν. Ορίστε. Games Queen. Παιδιά, θα το δείτε. Όχι, χωρίς κατ' παύλα, sorry. twitch.tv/Games Queen. Μία λέξη. Έτσι. Εντάξει, δεν υπάρχει άλλη μεγάλη. Εδώ, υπάρχει. Εδώ. Games Queen. Μην πείτε στην άλλη, okay, δεν έχει okay. Αυτή είναι η Queen. Μόνο, αυτή είναι Original Queen. Λοιπόν, okay, σας χαιρετούμε και πάλι καλή χρονιά. Ναι, καλή χρονιά να έχετε. Εννοείται με πολύ gaming και να διαβάζετε. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Τη Fujifilm για την κάμερα, την SL1000 που είναι πίσω αυτή. Εκεί πέρα θα έχουμε επίσης Fujifilm σε λίγο καιρό. Και την MLS για το εκπληκτικό tablet της από τα πιο οικονομικά της αγοράς, MLS IQ Tab Power, ελληνικά προϊόντα, δύναμη. Χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πολύ τη Zegatron και τη Syndimedia για τα δώρα τους, αλλά και εσάς που μας έχετε υποστηρίξει τόσο καιρό και ρωτάτε γενικά για το G-Maniacs και αν θα ξαναρχίσει. Και φυσικά δεν σταμάτησε ποτέ, πρέπει να το πούμε αυτό, έτσι. Από εμάς χαιρετούμε, χρόνια πολλά, ιδιαίτερα σε όσους γιορτάζουν και καλή δυναμική gaming χρονιά. Έτσι. Και ετοιμαζόμαστε δυνατά τη νέα χρονιά με πολλά πολλά βίντεο.